Σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονεί όλοι μαζί. Με ιδιαίτερη χαρά είμαι σήμερα εδώ και με την ιδιότητα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ αλλά και ως βελανιδιώτης Βατικιώτης. Και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Νομάρχη και την Ομαρχία Λακωνίας για τη σημερινή πρωτοβουλία, με την οποία τιμά δύο προσωπικότητες για την προσφορά τους στον τόπο μας. Τιμά όμως και την ίδια την περιοχή μας. Τιμά η Νομαρχία Λακωνίας και τα Βάτικα. Τιμά τα Βάτικα γιατί η δραστηριότητα με το έργο της ανάπλασης του Κάβου Μαλαία, καθώς και του έργου του Τενάρου, συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κυρίες και κύριοι, αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή ένα μικρό, αλλά ιστορικό, ναυτικό σωματείο της επαρχίας. Ο ναυτικός όμιλος βιώνει, με πολύ κόπο και θυσίες προσπαθεί να μεταλαμαδεύσει στη νέα γενιά της πατρίδος μας την αγάπη για τον αυταθλητισμό και τη θάλασσα. Το Διοικητικό του Συμβούλιο θέλησε να εκφράσει τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του για το έργο που επιτελέστηκε στον τόπο μας. Είναι τα αισθήματα που νιώθουν στα Βάτικα όλοι όσοι αγαπούν τη θάλασσα. Δηλαδή όλοι. Αποφάσισε λοιπόν ομόφωνα να προσφέρει στον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και τον πρόεδρο του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, κύριο Πάνο Λασκαρίδη, ένα μικρό αλλά συμβολικό αναμνηστικό. Αντίδωρο στο μεγάλο δώρο που μας έκαναν. Είναι δύο πέτρες από τον Κάβο Μαλαιά, σμιλεμένες από τα κύματα για τους αξίζω συγχαρητήρια για όλο αυτόν τον αγώνα τόσα χρόνια και τον κύριο Ναύαρχο Καταγάπουλο μέντορας μας να έρθει εδώ πέρα για να βραβεύσουμε τον καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο και τον κύριο Πάνο Λασκαρίδη. Εμείς τιμής ένεκε θα τους παραδώσουμε από ένα αναμνηστικό δίπλωμα το οποίο θα το δείτε περιέχει μια ζωγραφιά του Φάρου Μαλαία και το στίγμα του. Για να μείνει στα γραφεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μόνοι μας την αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Ναύαρχε, σίγουρα εμείς σας ευχαριστούμε. Το δώρο μας το πήραμε, δεν είναι αυτό. Μας το φέραν το γραφείο, είχα το βαρύ και ωραίο. Κλείνοντας αυτή τη σερνή θελετή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Σε αυτή την εκδήλωση, που σοδιαγραμμώσαμε, όπως ακούστηκε, με το Σύνδεσμο Βελανιδιωτών, που όπως ακούστηκε κλείνει 40 χρόνια φέτος και εύχομαι να τα καταστήσει τουλάχιστον, και από το ναυτικό όμιλο των βιών. Με σκοπό να τιμήσουμε δύο ανθρώπους γνωστούς για την αγάπη τους και την προσφορά τους στην πατρίδα, για την αγάπη τους και την προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μας κληρονομιάς. Πού σε αυτά συγκαταλέγονται και δύο φάροι του Κάβου Μαλαία και του Τενάρου. Δύο ιστορικά μνημεία, θα έλεγα χαρακτηριστικά της ναυτικής αρχιτεκτονικής. Όπως θα γνωρίζετε οι Βατικιώτες, ότι η Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είχε ξεκινήσει με προσπάθεια που ολοκληρώθηκε το 2006 για να χαρακτηριστούν διατηρητέα αυτά τα δύο μνημεία για να τα διασώσουμε. Πριν όμως ότι δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, διότι η τέλεια υποδομής που είχε ανάγκη ο νομός μας δεν μας επέτρεψε να χρηματοδοτήσουμε την αναστήλωση των δύο αυτών μνημείων. Βέβαια, σε αυτή την προσωπική μας, οι δημόσιοι παρουσιάστηκαν ο κύριος Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος.
Ιωάννος Κατρίνη Λασκαρίδη και ο καπιτάνος Βασίλης Φωτοδακόπουλος, που με την δική τους συμβολή αναστηλώθηκαν και αναδύθηκαν τα δύο αυτά μνημεία, παραδόθηκαν στην υπηρεσία οφθάλων και αυτή στιγμή και επισκέψιμα στο κοινό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι παράλληλα αναπτύξαμε και ένα ακόμη είδος θεματικού τουρισμού. Λοιπόν, σε αυτή τη σημερινή μας εκδήλωση τιμούμε τους δύο εργαλείους μας και παράλληλα αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά που είναι μοναδική όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά θα έλεγα και για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μέρος της σημαντικής αυτοδιοίκησης είναι δύο κύπελλα που βρέθηκαν στο θεωρητό τάφο του Βαφιού, είναι της Μυκηναϊκής εποχής και συμβολής της Σιτάβου. Είναι και αυτό η πολιτιστική μας κληρονομιά. Πάρα πολλά άλλα πράγματα της ναυτικής μας ιστορίας και παράδοσης. Ένα τελευταίο μόνο και πολύ σπουδαίο και μεγάλο είναι η έλευση στην Ελλάδα του τελευταίου Liberty, που για όσους από εμάς έχουν ασχοληθεί με την ναυτιλία και παλιότερους ναυτικούς είναι ένα εντελώς ξεχωριστό μνημείο. Σήμερα σε μια τελετή που ο ΟΠΑΝΑΛ, Οργανισμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδίκησης Λακωνίας, ο Σύνδεσμος Βεληνιωτών Ημερτιδιώτησα και ο Ναυτικός Όμιλος Βιών, προετοιμάσαμε αυτή τη σεμινή τελετή για να τιμήσουμε δύο ανθρώπους που, σεβόμενοι την πολιτιστική μας κληρονομιά, ανέλαβαν και αναστήλωσαν και ανέδειξαν τους δύο φάρους του Γκάβο Μαλέα και του Δενάρου. Πράγματι, αυτά είναι δύο ιστορικά μνημεία, θα έλεγα, της ναυτικής αρχιτεκτονικής της νεότερης Ελλάδος, που χρειαζόταν την παρέμβαση, αλλά επειδή η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μέσα στα πολλά προβλήματα έργων υποδομής δεν μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε και αυτό. Και βρέθηκαν οι δύο ευεργέτες, ο κύριος Λασκαρίδης ο Πάνος, πρόεδρος του Ιδρύματος Εκατερίνη Λασκαρίδη, και ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος ανέλαβαν την αναστήλωση των δύο μνημείων αυτών, το οποίο ήδη η παρέμβαση ολοκληρώθηκε, τα μνημεία αναδείχθησαν, εδόθησαν στην υπηρεσία φάρων, επανδρώθηκαν και μάλιστα είναι